Ώρα 9 και 20 το πρωί. Ρωσικό μαχητικό Σούκο-24 δέχεται χτύπημα από πύραυλο αέρος-αέρος που εκτοξεύουν τουρκικά F-16. Ερασιτεχνικά βίντεο δείχνουν το αεροσκάφος να πέφτει φλεγόμενο. Η κατάρριψη καταγράφεται σε μεθοριακή πόλη της Συρίας στα σύνορα με την Τουρκία. Το μόνο δεδομένο πως οι δύο χειριστές κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν με επιτυχία το σύστημα εκτόξευσης του αεροσκάφους. Η πρώτη αντίδραση έρχεται μέσω Twitter από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ. Σε τέτοιες επικίνδυνες στιγμές μετά την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους, όλοι πρέπει να παραμείνουν ψύχρεμοι και ήρεμοι. Τα τύμπανα πολέμου ήχησαν στο Κρεμλίνο. Αμέσως κλήθηκε στο Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ο στρατιωτικός ακόλουθος της Τουρκίας. Η αντίδραση του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν άργησε να έρθει. Για βαριές συνέπειες σε πολλά επίπεδα προειδοποίησε την Τουρκία. Немедленно наладить с нами необходимые контакты. Насколько нам известно, турецкая страна обратилась к своим партнерам по НАТО. Η έκρηξη οργής του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σταμάτησε εκεί. Κατηγόρησε ανοιχτά την Τουρκία για συνεργασία με την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Χαλιφάτο, λέγοντας πως η Ρωσία έχει το υλικό για να το αποδείξει σε ολόκληρο τον πλανήτη. Они что хотят поставить НАТО на службу ИГИЛ? Я понимаю, что у каждого государства есть свои региональные интересы. Οι τρομοκράτες προβαίνουν σε αποτρόπαιες πράξεις χάρη στη στήριξη της Τουρκίας, πρόσθεσε. Και η Ρωσία, είπε, είναι ταγμένη στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Мы, конечно, внимательно проанализируем все, что случилось. И сегодняшнее трагическое событие будет иметь серьезные последствия и для российско-турецких отношений. Мы всегда относились к Турции как не просто близкому соседу, а как к дружественному государству. Λακωνικός εμφανίστηκε στον αντίποδα ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας. Το ρωσικό αεροσκάφος, σύμφωνα με τον Αχμέντ Νταβούτογλου, παραβίασε πολλές φορές τον εναέριο χώρο της Τουρκίας. Οι ένοπλες δυνάμεις προειδοποίησαν τους χειριστές 10 φορές σε διάστημα 5 λεπτών. Αντέδρασαν με ρήψη πυράβλου από μαχητικό F-16. Biz hiçbir şekilde herhangi bir ülkenin toprağında gözü olan bir şeyden gelmiyoruz, yaklaşımı benimsemiyoruz. Ama herkesin de bilmesi lazım ki defaatlerce uyarılara rağmen ve angajman kurallarını ilan ettiğimize geçen pazar günü burada Çankaya'da yaptığımız güvenlik zirvesinde. Οι συντεταγμένες του αεροσκάφους αποδεικνύονται από τα δεδομένα, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Η τύχη των δύο χειριστών έπεσε στα χέρια Τουρκομάνων στην ευρύτερη περιοχή της Λατάκιας, οι οποίοι τα τελευταία 24 ώρα βομβαρδίζονταν από ρωσικά μαχητικά. Υποστηρίζουν, δίνοντας ένα φρικαλαίο βίντεο στη δημοσιότητα, ότι τους σκότωσαν και τους δύο τη στιγμή που έπεφταν με αλεξίπτωτα στο έδαφος. Στο μεταξύ, λίγες ώρες αργότερα, Σύριοι αντάρτες έριξαν και ρωσικό ελικόπτερο, το οποίο συμμετείχε στις έρευνες για εντοπισμό των πιλότων του μαχητικού αεροσκάφους. Σύμφωνα με το Reuters, το ρωσικό ελικόπτερο επλήγει από το έδαφος με αμερικανικής κατασκευής κατευθυνόμενο πύραυλο.